Έχασα, ο αδερφός μου ήταν η ζωή μου. Όσοι τον ήξεραν ήταν η ζωή μου. Τον είχα πάνω από γονείς, πάνω από όλους. Πάνω από όλους. Ήταν αδερφός μου, ο μικρός μου αδερφός. Και το μήνυμα που στέλνετε τώρα με αφορμή αυτή τη τραγωδία, να ληφθούν κάποια μέτρα για να σταματήσει αυτός ο δρόμος να είναι τόσο επικίνδυνος. Μακάρι. Θα είναι καθήκον τους. Συγκλονίζει η αδελφή του 17χρονου Θανάση Τσιτσόγλου, που μόλις πριν από 2-24 ώρα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Διμηνίου. Είναι οργισμένη για τις συνθήκες του δυστυχήματος και απευθύνεται στον οδηγό του κλειστού φορτηγού που προκάλεσε την τραγωδία. Γύρισε εκεί που ο αδερφός μου έπεσε πάνω του. Δεν είμαι καθόλου κακός άνθρωπος, δεν είχα ποτέ κακία για κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά πραγματικά, αν το ακούς που θα το ακούς, εύχομαι να μην ξημερώσει ποτέ μέρα όσο θα ζεις και να μην το ξεχάσεις. Να ζεις και να ξυπνάς και να ξέρεις ότι σκότωσε ένα 16χρονο παιδί. Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι στενοί φίλοι του 17χρονου Θανάση. Με τον Θανάση ήμασταν πολλοί φίλοι, στο ίδιο θρανείο. Έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε κάνει τα μπάνια μας, έχουμε πάει ταξίδια. Είναι πολύ σκληρό να μαθαίνεις από τη μια στιγμή στην άλλη ότι έφυγε ο φίλος. Ναι, με δεν τον τρόπο. Το πίστευα στην αρχή. Ήμουν και μακριά, ήμουν στη Λάρισα. Και μου κόπηκαν τα πόδια, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα. Πήρα το πρώτο λεωφορείο και γύρισα κατευθείαν στο Βόλο. Ολόκληρη η περιοχή είναι συγκλονισμένη από τη νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Οι περιοίκοι περιγράφουν έναν δρόμο καρμανιόλα. Εδώ τρέχουν σε τρελίλες και δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπολογίζουν παιδιά, δεν υπολογίζουν σπίτια. Έχουμε 3 σχολεία. Δεν έχουμε ούτε ένα πεζοδρόμιο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δηλαδή, περιφέρεια, νομαρχία, δημαρχία μας έχουν αφήσει το έλεος, λέει, και είμαστε παραπεταμένοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί κάθε 3 και λίγο εμείς έχουμε αυτά εδώ που βλέπετε, τα καντιλάκια και τα λούδια γύρω-γύρω στη γειτονιά μας. Πρέπει να κάπως να μπουν κάποια σαμαράκια, είτε κάμερες, είτε να κλειστεί και κάποιο κομμάτι ενός δρόμου όπως γίνεται και στην Αγριά. Να σου δουν πόσους κόσμος είναι εδώ πέρα. Γενικά. Να γίνει κάτι, μια κινητοποίηση, κάτι να φτιαχτεί κάπως αυτός ο δρόμος. Το πιο σημαντικό τουλάχιστον για μένα είναι να υπάρχει λίγο περισσότερος φωτισμός τουλάχιστον, γιατί δεν είναι δρόμος που κινούνται αυτοκίνητα μόνο. Εγώ ίδια, όταν δεν μπορούσε ο αδερφός μου να με μετακινήσει, όλο αυτό το έκανα πάντα με τα πόδια, σκοτάδι, με σκοτάδι και ήμουν πάντα με ένα φακό στο κινητό για να υπάρχει φως να με βλέπω και περνούσαν τα αυτοκίνητα πάντα δίπλα μου, ξυστά μου. Και πριν χρόνια, λίγο παρακάτω, με είχε πάρει ένα αυτοκίνητο σβάρνα, καθώς πήγαινε στο γυμνάσιο τότε. Μεθαύριο Παρασκευή, οι κάτοικοι του Διμηνίου προετοιμάζονται για σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων που θα ξεκινήσουν με πορεία από το σημείο του προχθεσινού δυστυχήματος και θα συνεχιστούν με συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και της Τροχέας. Θέλουμε απλά να ακουστούν τα αιτήματά μας, να κάνουν κάτι, να βάλουν μια κάμερα, να φτιάξουν πεζοδρόμιο, ένα φανάρι, σαμαράκι, ό,τι μπορούν να μας κάνουν. Μεγαλώνουμε μωρά. Εγώ έχω 2 μωρά στο σπίτι, 5 χρονών και 6. Και φοβάμαι να τα βγάλω στην αυλή να παίξουν. Έχουν πέσει πάνω στο σπίτι σας αυτοκίνητα. Έχουν πέσει πάνω στο σπίτι μου πολλές φορές και άμα θέλετε σταματήστε να δείτε και το που είναι και τώρα γκρεμισμένος ο τοίχος μου. Και την άλλη φορά συγκεκριμένα με πλάκωσε η πόρτα. Ευτυχώς πρόλαβα και μπήκα στην αυλή και δεν με σκοτώσανε. Με πλάκωσε η πόρτα. Θερμή παράκληση και προς τον Αχιλέα Μπέο να κάνει κάτι για τους δρόμους, γιατί δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση να θρυνούμε θύματα, παιδάκια, οι γονείς να κλαίνε, αδέρφια. Φίλοι επίσης να χάνουν ένα αγαπημένο τους άτομο. Θα πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους σε αυτή την κοινωνία. Δεν γίνεται. Σε ποια Ελλάδα ζούμε?